Όπως σας ενημερώσαμε κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης των 9, πριν από λίγα λεπτά, ενώ ήμασταν στον αέρα, φίλοι του καναλιού μας έδωσαν την πληροφορία ότι στα σχόλιά τους ότι έγινε το διάγγελμα Πούτιν, αναγνωρίστηκε η ανεξαρτησία του Ντανιέτσκ και του Λουχάνσκ, γεγονός που οι δυτικές δυνάμεις το είχαν χαρακτηρίσει αν συνέβαινε κάτι τέτοιο ως ρωσική εισβολή στην ουσία στην Ουκρανία, εφόσον δεσμεύεται πια η Μόσχα ότι θα υπερασπιστεί τις δύο αναγνωρισμένες από τη Ρωσική Ομοσπονδία αυτοανακηρυχθήσεις λαϊκές δημοκρατίες του Ντανιέτσκ και του Λουχάνσκ. Πάμε να δούμε περισσότερες πληροφορίες, είναι ένα ιστορικό γεγονός σημαντικό. Ο Πούτιν αναγνώρισε την ανεξαρτησία του Ντανιέτσκ και του Λουχάνσκ. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την απόφασή του να αναγνωρίσει ως ανεξάρτητες τις αυτοαποκαλούμενες λαϊκές δημοκρατίες του Ντανιέτσκ και του Λουχάνσκ, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις της Δύσης. Οι de facto ανεξάρτητες, λόγω του ελέγχου τους από φιλορώσους και Ρώσους αυτονομιστές, περιοχές του Ντανιέτσκ και του Λουχάνσκ, το λεγόμενο Ντομπάς δηλαδή, αποσχίστηκαν το 2014 από την Ουκρανία de facto και αυτοανακηρύχθηκαν ανεξάρτητες λαϊκές δημοκρατίες, ως τώρα δεν αναγνωρίζονται από κανένα άλλο κράτος πλην της Ρωσίας που τις αναγνώρισε. Η Ουκρανία, το Κίεβο, λέει ότι από τότε 15.000 άνθρωποι έχουν εξουδετερωθεί σε συγκρούσεις στις δύο περιοχές. Η Ρωσία αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη στη σύραξη, φαίνεται όμως ότι έχει στηρίξει τους αυτονομιστές με διάφορους τρόπους, ανάμεσά τους και με κρυφή στρατιωτική υποστήριξη, οικονομική βοήθεια αλλά και ιατροφαρμακευτική. Επίσης, από τους 950.000 που έχουν ζητήσει ρωσικά διαβατήρια, 700.000 με 800.000 τους τα έχει δώσει. Η Μόσχα μέχρι σήμερα αρνείται κατηγορηματικά ότι σχεδιάζει εισβολή στην Ουκρανία. Για πρώτη φορά με την αναγνώριση η Μόσχα δηλώνει ότι δεν θεωρεί τον Ντομπάς, τον Ντανιέτσκ και τον Λουχάνσκ τμήμα της Ουκρανίας. Ανοίγει ο δρόμος για τη Μόσχα να στείλει στρατιωτική δύναμη στις αποσχιστήσεις περιοχές. Μπορεί να πει ότι μπαίνει σαν σύμμαχος για να τις προστατεύσει από το καθεστώς του Κιέβου. Σύμφωνα με τον Ρώσο βουλευτή Αλεξάνδρ Μποροντάι, ο οποίος είχε πει τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με το Reuters, πως οι αυτονομιστές θα μπορούσαν στη συνέχεια να στραφούν στη Ρωσία για να τους βοηθήσει να πάρουν τον έλεγχο περιοχών του Ντανιέτσκ και του Λουγκάνσκ που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ουκρανικών δυνάμεων. Αυτό φυσικά θα οδηγούσε, σύμφωνα με το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, σε ανοιχτή στρατιωτική σύγκρουση Κιέβου-Μόσχας. Μία παρένθεση εδώ. Αν δει κανείς το χάρτη, οι αυτοανακηρυχθήσεις δημοκρατίες Ντανιέτσκ και Λουγκάνσκ, λαϊκές δημοκρατίες, καταλαμβάνουν μόνο ένα ποσοστό του Ντομπάς. Δεν καταλαμβάνουν ολόκληρα τα εδάφη του Ντανιέτσκ και του Λουγκάνσκ. Άρα θα μπορούσε εν δυνάμει ο Βλαντιμίρ Πούτιν να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις να βοηθήσει αυτές τις δύο αναγνωρισμένες πλέον από τη Ρωσική Ομοσπονδία δημοκρατίες να πάρουν περισσότερα εδάφη από το Κίεβο. Η αναγνώριση τώρα από τη Ρωσία της ανεξαρτησίας των αυτοαποκαλούμενων λαϊκών δημοκρατιών Ντανιέτσκ και Λουγκάνσκ βάζει τέλος στις συμφωνίες του Μίνσκ, οι οποίες αν και δεν είχαν εφαρμοστεί πλήρως, ήταν και από τις δύο πλευρές μία πηξίδα και μία δυνατότητα να επιλυθεί διπλωματικά η κρίση. Προέβλεπαν μεγάλη ευρεία αυτονομία μέσα στα πλαίσια του Ουκρανικού κράτους. Εδώ και μήνες οι δυτικοί προειδοποιούσαν ότι η Ρωσική Ομοσπονδία θα έκανε εισβολή στρατιωτικών δυνάμεων στο έδαφος της Ουκρανίας, γεγονός που θα επέφερε ισχυρή απάντηση από τη Δύση, κυρίως με οικονομικά μέσα και κυρώσεις, μέτρα. Λοιπόν, ο Μπλίνκεν επανειλημμένα είχε δηλώσει την υποστήριξή του προς το Κίεβο, αλλά και τη διπλωματική οδό. Μάλιστα την περασμένη εβδομάδα είχε πει ότι η αναγνώριση θα υπονόμευε περαιτέρω την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, θα αποτελούσε κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και θα έθετε σε αμφισβήτηση ακόμα περισσότερο τη δέσμευση της Ρωσίας
πώς θα εξακολουθήσει να συμμετέχει στις διπλωματικές προσπάθειες για την εξέβρεση ειρηνικής επίλυσης αυτής της κρίσης. Είπε ακόμα ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικανικής Υπερδύναμης ότι θα απαιτούσε άμεση και ισχυρή απάντηση από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της, ενδεχόμενη δηλαδή τέτοια κίνηση από τη Ρωσία. Να δούμε άλλες πληροφορίες. Σας είχαμε πει για την πριν από κάποια χρόνια ραγδαία προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στα εδάφη της Γεωργίας σχεδόν μέχρι Τυφλίδας, όταν η Τυφλίδα του Σακασβίλη, τότε η Γεωργία, είχε προσπαθήσει να μπει στο ΝΑΤΟ. Προέλασε ο ρωσικός στρατός και αφαίρεσε την Αμπχαζία και την Οσετία από τη Γεωργία. Στην περίπτωση αυτή, λέει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, η Μόσχα, στην περίπτωση της Γεωργίας, εκμεταλλεύτηκε την αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας για να δικαιολογήσει απεριόριστη στρατιωτική παρουσία στη γειτονική πρώην Σοβιετική Δημοκρατία σε μια προσπάθεια να ματαιώσει τις φιλοδοξίες της Τυφλίδας για ένταξη στο ΝΑΤΟ, αμφισβητώντας στην ουσία τον πλήρη έλεγχο επί των εδαφών της. Κάτι ανάλογο προσπαθεί, λέει η ίδια πηγή, να κάνει και στην περίπτωση της Ουκρανίας. Από την άλλη πλευρά, η Μόσχα βρίσκεται αντιμέτωπη με κυρώσεις και τη διεθνή καταδίκη για την εγκατάλειψη αφενός της λεγόμενης διαδικασίας του Μίνσκ, όπου σε μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι και πρόσφατα οι Ρώσοι έλεγαν ότι ήταν δεσμευμένοι από την εν λόγω διαδικασία. Η Ρωσία θα φέρεται υπεύθυνη για δύο περιοχές που έχουν καταστραφεί από έναν οκταετή πόλεμο και χρειάζονται πολύ μεγάλη οικονομική βοήθεια. Ο Πούτιν στο διάγγελμά του είπε, δήλωσε καλύτερα, ότι οι ηγέτες της Ουκρανίας θέλουν όλα τα καλά από τη Ρωσία χωρίς να έχουν οι ίδιοι καμία υποχρέωση. Κατηγόρησε το Κίεβο για κλοπή ρωσικού φυσικού αερίου κατά το παρελθόν, για τη χρήση της ενέργειας για να εκβιάσει τη Ρωσία. Κατήγγειλε ακόμα και την αύξηση φανατικών ιδεολογιών εκεί. Μάλιστα τους αποκάλεσε με έναν όρο που θυμίζει τα μέσα του περασμένου αιώνα. Η Ουκρανία δεν είχε ποτέ την παράδοση ενός γνήσιου κράτους, υποστήριξε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η κατάρρευση το 1991 της Σοβιετικής Ένωσης βρήκε τη Ρωσία κατακλεμμένη και την έθεσε σε δύσκολη θέση. Οι Ουκρανικές αρχές, είπε, έχουν μολυνθεί από τον ιό του εθνικισμού και της διαφθοράς. Αυτά κατά τη διάρκεια του διαγγέλματος του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος υπογράμμισε ότι το Κίεβο δεν έχει καταφέρει να επιτύχει μια σταθερή κρατική υπόσταση. Χρειάστηκε επομένως να στηριχθεί σε ξένες χώρες, όπως η Αμερική. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν λέει ότι το Κίεβο, η Ουκρανία, διοικείται από ξένες δυνάμεις και αυτό επηρεάζει όλα τα επίπεδα των αρχών. Είπε επίσης ότι οι κενές υποσχέσεις του δυτικού πολιτισμού συνοδεύονται από τη διαφθορά που ανθίζει, τη φτώχεια και μια βιομηχανία στο χείλος της διάλυσης. Υποστήριξε ότι η ρωσική γλώσσα στην Ουκρανία έχει περιθωριοποιηθεί, ενώ κατήγγειλε ότι το Κίεβο ετοιμάζεται να εκτελέσει τη ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Χήμαρος ο Πούτιν. Εμείς τηρούμε ίσες αποστάσεις. Μας ενδιαφέρει η τύχη πρώτα-πρώτα των Ελλήνων εκεί. Μετά μας ενδιαφέρει η τύχη των άλλων ανθρώπων να μην υπάρχει σύραξη και έχουμε θύματα ανάμεσα σε δύο συγγενικά έθνη, τους Ρώσους και τους Ουκρανούς. Και τρίτον, να μην βρει πεδίο εφαρμογής των νεοθωμανικών της σχεδίων η Τουρκία. Ο Πούτιν, κλείνοντας, χαρακτήρισε την Ουκρανία ως αποικία της Αμερικής και καθεστώς μαριονέτα. Είπε ότι οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών βοηθούν την Ουκρανία να διαπράττει εγκλήματα. «Η Ουκρανία σχεδιάζει να κατασκευάζει τα δικά της πυρηνικά όπλα», είπε ο Πούτιν. «Αν το Κίεβο αποκτήσει όπλα μαζικής καταστροφής, η συνολική κατάσταση θα αλλάξει δραστικά. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό». Τόνισε επίσης ότι τα πυρηνικά όπλα ισοδυναμούν με προετοιμασία επίθεση εναντίον της Ρωσίας. Η Ουκρανία άλλωστε κατακλείστηκε από δυτικά όπλα τους τελευταίους μήνες και είπα και το ΝΑΤΟ μετέτρεψαν αδιάτροπα την Ουκρανία σε ένα θέατρο πολέμου, είπε ο Πούτιν. Αυτά τα τελευταία εμένα με βάζουν σε σκέψεις
γιατί θυμάμαι άλλους που τους κατηγόρησαν οι δυτικές δυνάμεις ότι έχουν όπλα μαζικής καταστροφής και δεν είχαν. Ούτε στο Σαντάμ βρέθηκαν, ούτε στον Καντάφη, ούτε στον Άσαντ. Σαντάμ και Καντάφη τελειώσανε, οι χώρες τους σπαράχθηκαν, από εμφυλίους καταστράφηκαν, ο Άσαντ τη γλίτωσε λόγω των συνθήκων και γιατί τον έσωσε η Ρωσία για να έχει τη χώρα του ως προγεφύρωμα εκεί στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Απ' την άλλη, όταν ο Πούτιν κατηγορεί για όπλα μαζικής καταστροφής στο Κίεβο, αυτό μας βάζει σε σκέψεις, μήπως όχι μόνο υποστηρίξει τις αυτοανακηρυχθήσεις δημοκρατίες του Ντανιέτσκ και του Λουγκάνσκ, αλλά μήπως προελάσει σε μεγαλύτερο βαθμό στα ουκρανικά εδάφη, μήπως τελικά ο κύριος Πούτιν το πάει για πόλεμο. Για άλλη μια φορά, εμείς δεν έχουμε τη δύναμη να κάνουμε κάτι γι' αυτό, παρά μόνο να ευχηθούμε να επικρατήσει η ειρήνη από όλες τις πλευρές ή διπλωματία έστω και τώρα και να μην καταλήξει σε έναν πόλεμο ανάμεσα σε δύο αδελφικά έθνη όπως είναι οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί με τη συμμετοχή μάλιστα και του τρίτου αδελφικού τους έθνους των Λευκορώσων. Εμείς ως μέλος της Δύσεως και του ΝΑΤΟ, στενοί σύμμαχοι της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά έχοντες στενές ιστορικές και πνευματικές σχέσεις με τους Ρώσους, είμαστε άλλωστε ηνωνοί τους, αλλά και τους Ουκρανούς και τους Λευκορώσους και με την μεγάλη ελληνική μειονότητα που υπάρχει τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία, μπορούμε μόνο να ευχηθούμε. Ο Δένδιας έχει επισκεφθεί τόσο τη Ρωσία όσο και την Ουκρανία, προσπάθησε έντιμα να μεσολαβήσει η Ελλάδα σε μια αποκλιμάκωση, σε αντίθεση με την τουρκική μεσολάβηση που από τη μία θέλει να κάνει το μεσολαβητή και από την άλλη στέλνει drones στην Ουκρανία, ετοιμάζεται να στρατολογήσει και Σύριους μισθοφόρους να τους στείλει εκεί εναντίον των φιλορώσων. Ας ελπίσουμε όλα όσοι έχουν μιλήσει για την αξία της διπλωματίας, όπως έχει πει και ο Άντονι Μπλίνκεν, Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, τελικά να πριτανεύσει η λογική και η διπλωματία. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε, καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλους σας.